Γεια σας φίλοι της αναλογικής διασκέδασης. Γεια σας. Σήμερα σας χαιρετώ για μια νέα παιχνιδοπαρουσίαση μαζί με τον Νίκο εδώ στο κανάλι Fantasy Gate. Τι θα δούμε σήμερα Νίκο, πάλι ο Νίκος έφερε κάτι. Ναι, ένα παιχνίδι για δύο παίχτες από μια ισπανική εταιρεία. Παιχνίδι δύο παικτών. Ισπανική εταιρεία, ακούγεται ενδιαφέρον αυτή. Οι Ισπανοί τελευταία βγάζουν καλά πραγματούδια. Μπαίνουν δυναμικά στο χώρο σιγά σιγά. Και έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ας πούμε, νομίζω ότι καθένας έτσι βλέπεις τους Πολωνούς εκεί πάνω με αυτό τις εταιρείες με τα μινιατούρια και τα ξέρω εγώ, με τα θεαματικά παιχνίδια. Έτσι έχουν κάνει ένα χαρακτήρα. Γνωρίζαμε τους Γερμανούς μέχρι τώρα με αυτά τα στεγνά παιχνίδια, τα Euro, τα German style που λέγαμε, τα δικά τους. Έχουν και οι Ισπανοί τώρα προσθέτουν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, θα έλεγα, στα παιχνίδια. Ναι. Ο οποίος δεν το συναντάς και τόσο, ας πούμε, από άλλα κράτη. Να δούμε και εδώ στην Ελλάδα σε εμάς τι θα επικρατήσει, ποιο θα είναι το στοιχείο που θα βλέπεις ένα παιχνίδι και θα λες αυτό είναι σίγουρα από Έλληνες. Από Έλληνα, ναι. Από Έλληνες. Είμαι περίπου να δω πού θα κατασταλάξουμε. Εγώ το κόβω ότι θα οδεύσουμε προς παιχνίδια φαντασίας. Δηλαδή έτσι πιο πολύ προς το RP και τα λοιπά, ας πούμε. Αν και το Euro μπαίνει πολύ δυνατά μέσα στη κουλτούρα μας. Τώρα που βγήκε στο Kickstarter το Age of Rome, Worker Place. Age of Rome είναι Worker Place. Μετά ένα υπέροχο παιχνίδι, να δείτε το βιντεάκι. Ναι. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο παράδοση έχουμε στα παιχνίδια φαντασίας. Εγώ θεωρώ εγώ. Έτσι, ότι έτσι το βλέπω δηλαδή. Βέβαια, αν έχετε και εσύ κάποια άποψη, θα χαρώ. Είμαστε διχασμένοι ακόμα. Κάτω από αυτό το βίντεο, τι θεωρείτε εσείς, ποιος θα είναι ο χαρακτήρας, τι θα είναι αυτό που θα χαρακτηρίζει ένα ελληνικό, δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο έχει παραχθεί από Έλληνες. Σήμερα πάντως, θα δούμε το spell. Spell. Λοιπόν, οι Ισπανοί λοιπόν με το spell. Pero Loco Games. Οι οποίοι τι έχουν βγάλει αυτοί. Έχουν κάνει και το Θόλος. Θόλος. Το έχουμε βάλει ένα abstract του Player Game. Δεν θυμάμαι, το έχουμε δει το Θόλος. Το έχουμε δείξει σε βιντεάκι. Δεν θυμάμαι. Δεν θα πρέπει να κοιτάξω λίγο. Έχω χάσει την μπάλα. Ωραία, λοιπόν. Για λέγε Νίκος, εγώ ανοίγω το κουτάκι. Περί τίνος πρόκειται σε αυτό το παιχνίδι. Του Player Abstract Game. Δύο μάγοι παλεύουν μεταξύ τους. Θέλεις μαγικά για να ανοίξει το κουτί, όχι. Κλασικά είναι η πρώτη που βλέπω. Είναι η εκτυπωμένη κανόνες. Ναι, στα αγγλικά. Στη συνέχεια δεν είχε μέσα στα αγγλικά. Έχει κάτι ενδιαφέρον. Για τα πιόνια του κάθε παίχτη. Ναι, έχει ωραία. Για να τα ανοίξουμε λίγο. Πιονάκια. Αυτή είναι η μάγη. Δεν είναι τα κλασικά τόκια. Ναι, είναι η μάγη. Ο μαύρος και ο ροζ. Και αυτό είναι το κεφάλι του. Αυτά είναι, όχι, αυτά είναι και καλά τα elementals που κάνει Σάμον. Όχι, εντάξει. Ωραία και βυσσινή. Ροζ, φούξ. Φούξ, μπράβο. Για πες μας λοιπόν τώρα τι γίνεται στη συνέχεια, βγάλετε κάποιο που χρειάζονται. Έχουμε δύο κάρτες, αυτές είναι για advanced, το κάνει λίγο asymmetrical, έχει διαφορετικές δυνάμεις ο καθένας. Έχουμε τις απλές κάρτες spell, έχουμε τέσσερις κατηγορίες, level 1, 2, 3 και 4. Good. Ειρηνίζει η εικόνα. Ναι, είναι ωραίο έτσι. Μάλιστα. Έχουμε τέσσερις κατηγορίες από spell, βγαίνουν πάντα δύο ανοιχτές. Όπως καταλαβαίνεις τώρα και από τα σχήματα που βλέπεις, προωθείς να κάνεις αυτό το σχέδιο στο χάρτη που υπάρχει. Mm-hmm. Το παιχνίδι ξεκινάει με... Ο καθένας παίρνει τα δικά του tile. Έχουμε ένα ουδέτερο, τα μαύρα, ο μαύρος. Επεξήγηση πίσω από το κουτί. Αυτό το χρησιμοποιούμε για τους... Που είναι το άσπρο. Για το σκοράρισμα. Scoreboard. Και... Παίζει 6 γύρες. Okay, καλό. Και αυτό εδώ είναι για το damage του κάθε παίχτη. Κάπου είναι και ένα άσπρο. Το φούξι, δεν θέλει. Ναι, το φούξι. Και αυτό σωστά. Πάει πάνω από το μαύρο. Ναι, όλα ξεκινάνε με το. Τι λέει αυτό. 0 damage. Okay. Καθένας παίρνει ένα μάγο και τα δύο elementals του. Ωραία. Αυτές είναι οι κάρτες. Έχεις δύο action κάθε γύρα. Που είναι το. Φούξ, πες ότι εγώ παίρνω τα μαύρα. Εσύ έχεις τα φούξ. Ναι. Φαίνονται πάνω. Ψηλά τα γάμματα φαίνονται, βέβαια. Okay.
Ξεκινάμε με το βασικό στήσιμο που είναι έτσι. Ωραία. Μαύρος μάγος. Μαύρος μάγος. Παίρνουμε τα... Πάρε τα υπόλοιπα. Α, όχι. Παίρνω εγώ τα υπόλοιπα μαύρα, παίρνεις τα υπόλοιπα φούξ. Good. Και προσπαθούμε να φτιάξουμε τώρα ένα 4x4 grid. Ωραία. Δηλαδή, πες ότι παίζεις εσύ πρώτος, ξεκινάω εγώ, τοποθετώ κάπου. Α, ανάποδα, από την απενεργοποιημένη πλευρά τους. Ναι, ναι. Και προσπαθώ τι να κάνω, κάτι τέτοιο με το δικό μου. Πριν ανοίξουν αυτά, το φτιάχνουμε τυχαία. Ό,τι να είναι κουτουρού. 4x4, ναι, ένα λάξ, θα τοποθετούμε. Ωραία. Παίζουμε τριλίζα τίποτα, όχι. Όχι, όχι, όχι. Απλά να είναι 4x4, να μην ξεφύγουμε okay. από το μοτίβο. Ναι. Ναι. Ωραία. Και μένει ένα κενό. Ωραία. Ωραία, λοιπόν. Ξεκινάει πρώτος παίχτης. Οι επιλογές που έχεις... Μετά ανοίγουν εδώ οι κάρτες. Ναι, ναι, μετά ανοίγουν οι κάρτες για να μην φτιάξεις το σχεδιάκι. Mm-hmm. Μόνο ένα επίπεδο. 1, 2, 3, 4 spell. Όταν έχει τη σειρά σου, έχεις δύο επιλογές, δύο ενέργειες. Μια ενέργεια είναι μπορείς να πάρεις ένα tile οποιοδήποτε που δεν είναι πάνω μάγος, το τοποθετείς στο κενό mm-hmm. που έχει, υπήρχε και το κενό που δημιουργείται μετά το καλύπτεις σμπρώχνοντας όποια πλευρά θες. Δηλαδή, άμα θέλω σμπρώχνω αυτό ή σμπρώχνω αυτά ή σμπρώχνω αυτό. Μπορώ να πάρω μόνο από την εξωτερική. Όπως θες, όπως θες. Μπορώ να πάρω και ένα από το όπου θες, όπου θες, όπου θες και το βάζεις στο κενό. Και μετά στο καλύπτει το καινούριο το κενό. Και αν πάρω αυτό δηλαδή, θα πρέπει απλά να είναι ενωμένα και να ναι, μετά μόνο του. Το καλύπτει αυτό που δημιουργήθηκε. Με όποιο τρόπο θες. Θες να σμπρώξεις αυτά, θες να σμπρώξεις αυτά, θες να σμπρώξεις εκείνο. Ναι, αλλά αν πάρω τώρα αυτό από εδώ και το βάλω εκεί, εδώ ναι. ήδη είμαστε κομπλέ. Δεν χρειάζεται να σμπρώξω τίποτα. Όχι, αυτό πρέπει να το καλύψεις. Α, οπωσδήποτε. Εντάξει, ναι. κατάλαβα. Οπότε έτσι μετακινούνται τα tiles. Ωραία. Προσπαθείς εσύ να φτιάξεις αυτό το σχεδιάκι που βλέπεις εδώ. Με τα δικά σου χρώματα. Τα δικά σου χρώματα. Okay. Τώρα, αυτά είναι απενεργοποιημένα. Όπου πατάει ο μάγος σου, θεωρείται δικό σου χρώμα. Mm-hmm. Όπου και να είναι. Θεωρείται ότι είναι δικό σου. Οπότε, αυτό είναι μια ενέργεια, σαν υπενθύμηση. Και δεύτερη ενέργεια, ο μάγος μπορεί να κάνει, έχει δύο επιλογές. Ή κουνάς το μάγο σου διαγώνια, οριζόντια. Ναι, οριζόντια ή διαγώνια. Ναι, ένα τετράγωνο. Ή οριζόντια κάθετα, ενεργοποιείς ή απενεργοποιείς ένα tile. Mm-hmm. Οπότε αυτό θεωρείται τώρα ενεργοποιημένο μαύρο δικό σου. Μπορεί να σε βοηθήσει στο να φτιάξει τα σχεδιάκια εδώ. Μετακινούνται πάλι όμως, έτσι. Ναι, αυτά πάνε μετά πάνε. Εννοείται ο άλλος. Okay. Παίρνει από εδώ, σμπρώχνει, αλλάζουν θέση. Mm-hmm. Αυτές είναι οι δύο ενέργειες. Άμα καταφέρεις και φτιάξεις. Ας πούμε τώρα πες ότι. Να φτιάξω αυτό εδώ. Ας πούμε ότι βρίσκομαι εδώ. Για να το φτιάξεις δύσκολα, αλλά ας το κάνουμε λίγο. Ναι, ναι, εντάξει, στην πρώτη γύρα τώρα λίγο. Θα πρέπει λοιπόν είναι να κάνεις κάτι τέτοιο να έχεις δημιουργήσει. Εδώ. Αυτό. Πού ήταν αυτό. Εδώ, εδώ, ναι, ναι. Εδώ ήταν αυτό. Άρα να, για να φτιάξουμε τούτο, θα πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα δηλαδή. Ή να βρισκόταν πάνω ο μάγος σου. Ή να βρισκόταν πάνω ο μάγος σου. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, να το κάνουμε λίγο έτσι πιο εύκολο. Οκ. Okay. Πες ότι για κάποιο λόγο εγώ ήμουν τόσο μπουμπούνας που σ' άφησα να το ναι. κάνεις. Okay, τώρα βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ βρίσκεται αυτό το ζήτα. Να τη, αυτή η αστραπή. Και έχει καταφέρει αυτή την κάρτα. Το γυρνά έτσι, έτσι. Όχι mirror, έτσι. Το έφτιαξα. Οπότε παίρνω αυτό το spell. Κάθε level spell που κάνω θεωρείται όπως σου κάνω τόση ζημιά. Οπότε έκανα επίπεδο 1, ανεβάζω το δίκτυ μου κατά 1 ότι σου έκανα ένα damage. Ανεβαίνει κοινό στο 1, μάλιστα. Μπορώ σε κάθε γύρο δικό μου να ενεργοποιήσω ένα spell από κάθε level. Μπορώ να κάνω ένα level 2, ένα level 3 και ένα level 4. Αυτά. Δηλαδή, μέγιστο μπορώ να σου σκάσω 4, 3, 2, 1 damage, 10 damage. Okay. Επίσης, τελειώνει αν κάποιος φτάσει στο 16 damage, σκάσει τον αντίπαλό του. Ωραία. Αλλιώς, στο τέλος του έκτου γύρου, όποιος έκανε το περισσότερο damage στον αντίπαλό του. Επίσης, τα spell που παίρνουμε, πέσουμε στο τρίτο τέταρτο γύρο, έχω καταφέρει, έχω μαζέψει κάποια σπέλ. Αυτά μετά ξαναβγαίνουν καινούργια για τον άλλο παίχτη. Πάντα είναι δύο διαθέσιμα. Mm-hmm. Απλά μπορείς μόνο ένα από κάθε κατηγορία να ενεργοποιήσεις στο γύρο σου. Κάποια στιγμή, καθώς παίζω, κάνω τις βασικές μου ενέργειες. Μετακινώ μάγο, αλλάζω θέση σε tile. Και έχω αυτά τα σπέλ που έχω εκτελέσει διαθέσιμα
να κάνω όσα θέλω. Παράδειγμα, δηλαδή, αυτό, το level 1 spell, μπορώ να κάνω summon ένα elemental μου, να το βάλω όπου θέλω και θεωρείται ότι είναι δικό μου χρώμα για τη γύρα αυτή. Στο τέλος της γύρας μου φεύγει. Mm-hmm. Οπότε με βοηθάει στο να κάνω πιο σύνθετα σχέδια. Level 1 κάνει αυτό. Level 2 spell, μπορώ να κουνήσω τον εαυτό μου όπου θέλω. Όταν τώρα αυτό το εκτελέσεις. Ναι, τελείωσε μια φορά. Δεν το έχεις όλο το παιχνίδι. Δηλαδή, το γυρνάω, τελείωσε. Δεν τέλος. Λοιπόν, τελείωσε. Άρα όταν το πάρεις από εδώ, από την τράπεζα, ναι, εκείνη τη στιγμή μπορείς να. Όποτε κάνεις... θέλω, όποτε θέλω. Το έχω μπροστά μου. Damage, δεν κάνει damage, ναι, στην αντίπαλο κοινό. Με το που το κάνω, το κάνω damage. Μπράβο. Το παίρνω μπροστά μου. Τα έχεις μετά στην αποθήκη σου. Στο και όποτε θέλω αργότερα. Και με το ενεργοποιείς όποτε εσύ θέλεις. Όποτε θέλω. Υπέροχα. Όσα θέλω. Μπορεί να μαζέψει 8 και να τα εκτελέσω όλα. Α, μπορείς και αυτό, ε. Ναι, δηλαδή. Σάμον 1. Εκτελώ ξανά. Α, ναι. Τα level 3, 4 και 2 μπορείς να τα κάνεις και για χαμηλότερης κατηγορίας ενέργεια. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό κάνω σάμον το elemental. Το level 2 το χρησιμοποιώ πάλι για να κάνω σάμον ένα elemental. Okay. Level 2 μετακινώ το μάγο μου όπου θέλω. Mm-hmm. Level 3 μετακινώ τον αντίπαλο όπου θέλω. Mm-hmm. Με ενοχλεί εδώ πέρα. Θεωρείται ότι είναι δικό του χρώμα. Τον πάω εδώ. Mm-hmm. Τώρα έγινε ανοιχτό. Οπότε έτσι μπορώ να κάνω πολλά κόμπο. Ξεκινάω, ας πούμε, με το elemental, μπορώ να κάνω αυτό. Και τα τέσσερα, ναι, ναι, spell μέσα σε ένα γύρο. Ενεργοποιώ αυτά τα spell, έτσι, με βοηθάει, κάνω και αυτό. Τριγκάρω και αυτό, τριγκάρω και αυτό. Μάλιστα. Τα παίρνω μετά μπροστά μου και αν θέλω στο καπάκι, τα ξαναενεργοποιώ. Α, αλλά μόνο, μάλιστα, ένα από κάθε κατηγορία σε κάθε γύρα. Μάλιστα. Το level 4 δεν κάνει τίποτα γιατί είναι από μόνο του δυνατό Sky 4 damage. Μπορείς να αφήσεις και μονόχυτος που λένε δηλαδή. Έτσι, παίζω μια φορά, ναι, τα λέω όλα και έφυγες. Ήταν πολύ γρήγορο. Απλά στην έκτη γύρα κατάφεραμε και κάναμε αρκετό damage. Δηλαδή μπαίνεις λίγο στο κλίμα και παίζεις λίγο γιατί, ναι, λίγο, ναι, 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 θέλει μέχρι να το συνηθίσεις. Επειδή αλλάζουν αυτά στις θέσεις, σχέδια. Τι να κάνω τώρα, να μετακινηθώ, να κάνω. Mm-hmm. Και αυτό είναι. Με ένα πλακάκι το οποίο ενεργοποιηθεί και... δεν μπορεί να ξαναπενεργοποιηθεί. Όχι, μπορεί. Μπορεί. Μπορεί? Ναι, ναι, ναι. Πώς? Ή εσύ, ο αντίπαλος μάγος, μπορεί να πει το απενεργοποιώ. Όπως το ενεργοποιήσεις. Ναι, 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 ναι. Έχεις επιλογή να γυρίσεις ανάποδα, οριζόντια κάθετα ό,τι θες. Δικό σου, το αντιπάλου σου. Αυτά που είναι γύρω σου. Ναι, οριζόντια και κάθετα μόνο. Good. Περπατάει διαγώνια οριζόντια, αλλά αλλάζει θέση στα αυτά που, μάλιστα, είναι οριζόντια και κάθετα. Okay. Αυτό, τόσο απλό. Αυτό είναι. 6 γύρες, όποιος κάνει το 16 damage, είτε τελειώσει η 6η γύρα, όποιος έκανε το μεγαλύτερο damage. Έχει, αυτό μου θυμίζει το grid από το grid. Σειρώμενες εικόνες που υπήρχαν και προσπαθούσες να τις δημιουργήσεις. Α, το παιχνίδι είναι σαν puzzle έτσι και puzzle, like, είναι, είναι ουσιαστικά ένα puzzle game, έτσι δεν είναι και έτσι. Ναι, γρήγορο, σου καίει τον εγκέφαλο σιγά σιγά, ναι, μόλις το... Για να... Ναι, μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά... Όταν ξεκινήσεις να ανταγωνίζεσαι τον άλλον παίχτη, θα λες τώρα. Θα ανέβει την αδρεναλίνη σιγά σιγά σου. Ναι, ναι, ναι. Ιδιαίτερα όταν ξεκινά, αρχινάει και εκτελεί κιόλας και τα σπέλ του και αρχινάει και. Τρίτο γύρο και μετά. Σκάς μια δεκάρα έτσι άνετα. Μετά έχει, ναι, και αν θες πιο advanced, ναι, πιο προχωρημένες κάρτες, mm-hmm, για σπέλ. Και asymmetrical power. Ξεκινάει ένας μάγος, μπορεί να έχει δύο μάγους, μπορεί να κάνει μέχρι σάμον 3 αντί για 2 elementals. Έχουν κάποιες διαφορετικές ικανότητες. Mm-hmm. Για να προσθέσει περισσότερη ζωή στο παιχνίδι, για να το κάνει λίγο ακόμα πιο. Ωραία, ένα ωραίο παιχνίδι για δύο παίκτες. Το οποίο είναι γρήγορο για αυτούς που δεν έχουν πολύ χρόνο και θέλουν να παίξουν κάτι και οι οποίοι θέλουν να φουγκραστούν. Αντάξει τον εγκέφαλο. Ναι. Μια χαρά το βλέπω. Έτσι, άλλο ένα παιχνίδι το οποίο. Τη σκέψη του έτσι όπως το. Το οποίο ο Νίκος μπόρεσε και ψάρεψε έτσι, από το βυθό των επιτραπέζων παιχνιδιών. Εντελώς. Πώς δηλαδή, τώρα το είδες δηλαδή κάπου και πώς... Είχα πάρει το Θόλος από ένα ισπανικό site, έψαχνα κάποιο παιχνίδι και πήρα το Θόλος, έπαιξα, μ' άρεσε και λέω για να δω τι άλλα παιχνίδια έχει αυτή η εταιρεία. Σωστά. Και είδα βγάλανε και αυτό προηγούμενο τους παιχνίδι. Γι' αυτό να παρακολουθείτε Fantasy Gate, είναι παιχνίδια τα οποία θα τα δείτε αλλού. Σε Fantasy Gate μόνο και στις ίδιες τις εταιρείες. Αλλά εκεί θα σας τα έλεγα στα ισπανικά, θα καταλαβαίνατε Χριστό. Υπάρχουν αλληλικοί κανόνες, λέω εντάξει, το παίρνω. Πάρα πολύ ωραία, Νίκο. Είμαι σίγουρος ότι θα καθίσουμε τώρα να δοκιμαστούμε κιόλας με τα μαγικά.
Εμένα πάντως με τρίγκαρε, θα ήθελα να δοκιμάσω το παιχνίδι και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο όπως είναι και pocket size, μπορείς να το πάρεις μαζί σου, να πας μια επίσκεψη, μια εκδρομή κάπου, ας πούμε, όταν έχεις χαλαρά έτσι τις διακοπές σου και είσαι χαλαρά στην μπαλκονάρα, ας πούμε, και, παίζεις και ένα παιχνιδάκι με τη σύντροφο. Γιατί όχι, μια χαρά παιχνίδι. Αυτό αγαπητοί μου φίλοι ήταν το επιτραπέζιο της σημερινής ημέρας. Όπως είπαμε, λέγεται spell. Πάρα πολύ απλά και κοφτά απλά spell. Να το. Λοιπόν, για να το ξαναδούμε. Όπου πίσω από το κουτί έχει και το scoreboard. Ναι, πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να μην καταναλώνουμε πολύ χαρτί, έτσι να είμαστε συμπαγείς και ωραίοι. Μπράβο τους. Αν σας έχει αρέσει το βιντεάκι, θα χαρώ να κάνετε like, κάντε subscribe, καμπανάκι, να μην χάσετε κανένα άλλο από τα βιντεάκια μας. Και βέβαια περάστε και από το κατάστημα Fantasy Gate να δείτε αν έχουμε κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει να προσθέσετε στη συλλογή σας. Στέλνουμε πανελλαδικά και πάνω από 60 ευρώ στέλνουμε και δωρεάν. Λοιπόν, μην χάσετε την ευκαιρία, Πάσχα, γιορτές, Χριστούγεννα, έτσι καλοκαίρι, όποτε θέλετε. Εδώ είμαστε, τα καλύτερα δώρα είναι επιτραπέζιο παιχνίδι, παζλ, Funko Pop, συλλεκτικές φιγούρες, μπλουζάκια. Αλλά... ναι, να τα συνδυάσουμε όλα αυτά και να λάμψουμε ακόμα καλύτερα, ας πούμε, στο άτομο που θέλουμε να κάνουμε το δωράκι μας. Χάρηκα που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Δίνουμε ραντεβού για την επόμενη παιχνιδοπαρουσίαση εδώ στο κανάλι Fantasy Gate. Γεια σας. Γεια σας.